Εδώ είμαστε. Και σήμερα. Εδώ είναι η εκπομπή του έτο με ένα άτομο στο στούντιο. Μόνο ο Λίμπορο μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο στην πασχετική ζώνη του Λίμπορο 107,4. Θα πάμε μέχρι και τις 10 να συζητήσουμε έτσι ό,τι μπασχετικό υπάρχει, παρότι εντάξει, λίγο οι μέρες είναι okay. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, μεταγραφές γίνονται μεν, αλλά δράση δεν έχουμε δε. Οπότε το κομμάτι που απασχολεί είναι κυρίως αυτό, το μεταγραφικό, οι κινήσεις που κάνουν εδώ οι ομάδες μας, είτε μεταγραφές, είτε ανανεώσεις, είτε επιστροφές μάλλον, γιατί οι ανανεώσεις δεν υπάρχουν πλέον στον μπάσκετ, επιστροφές παικτών υπάρχουν. Και έχουμε να πούμε αρκετά για αυτά, θα πούμε για NBA, για ό,τι έτσι κινείται στην αγορά, για ό,τι γίνεται και με κληρώσεις που είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες, γιατί στα περισσότερα από τα αθλήματα τα εθνικά υπάρχουν έτσι οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων, των κυπέλων και όλα αυτά, τα οποία ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν έτσι μέσα στην εβδομάδα και σήμερα υπήρχαν κληρώσεις. Οι περισσότερες κατηγορίες πλέον έχουν μπροστά τους το πρόγραμμα το πρόγραμμα που θα έχουν μέσα στη σεζόν. Εντάξει, όχι ακριβώς με ημερομηνίες και όλα αυτά, αλλά πάνω κάτω ξέρουν περίπου πότε θα παίζουν, πότε θα έχουν τέλος πάντων το πρόγραμμα μπροστά τους. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε μια ανακοίνωση σήμερα η οποία βλέπω ότι έχει φέρει λίγο μια αναστάτωση, αλλά μια κουβέντα παραπάνω από όσο πρέπει. Τώρα ο Τόμας είναι ένας παίκτης, ο Ντεσόν Τόμας είναι ένας παίκτης που δεν νομίζω ότι είχε ο Παναθηναϊκός. Και ήταν στη Μακάμπη πέρσι. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή αυτή για τον Παναθηναϊκό. Οι Παναθηναϊκοί έχουν ένα πράγμα να χαίρονται με κάποιες μεταγραφές που τους αρέσει το θυμικό τους, ενώ επί της ουσίας μπορεί και να μην χρειάζονται. Παπαγιάννης για παράδειγμα. Και τις άλλες πιο ουσιαστικές πολλές φορές τις κοιτάνε λίγο περίεργα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Για τις δικές μας ομάδες, το επίκεντρο είναι οι κινήσεις που κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Άρης ολοκλήρωσε το κομμάτι που έχει να κάνει με την παραμονή του Λευτέρη Μποχωρίδη. Κάτι το οποίο είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με τα πάνω είτε με τα κάτω του, στο τέλος της ημέρας το πέτυχε. Και αυτό φυσικά του πιστώνεται σαν μια επιτυχία. Γιατί προφανώς και ο Μποχωρίδης θα είναι ένας παίκτης που θα έχει πολύ μεγάλες ευθύνες την επόμενη σεζόν. Τα λέω ευθύνες εννοώ αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Και ήταν σίγουρα ένας από τους μεγάλους στόχους του Αγγέλου, του κ. Γουλιέλμου, τέλος πάντων των ανθρώπων της ομάδας, προκειμένου να παραμείνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε αυτόν τον περιορισμό λόγω του μπαν, των πολλών μπαν μάλλον που διαθέτει. Και έτσι, αν δεν του καθόταν ο Μποχωρίδης, θα πάει σε μια λύση άλλη μέσα από την Ελλάδα και ό,τι είχε απομείνει. Δηλαδή, ίσως ο Μποχωρίδης ήταν και λίγο μονόδρομος για τον Άρη από ένα σημείο και μετά, σε αυτό το χρονικό σημείο. Δεν είναι ότι τώρα έκανε κουβέντες. Εδώ και καιρό είχαν γίνει διάφορες κουβέντες. Κάποιες φορές ήταν πολύ μακριά οι δύο πλευρές, κάποιες φορές ήταν πιο κοντά. Τελικά κατάφεραν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ανακοινώθηκε, να τελειώσουν αυτό το κομμάτι που είχε να κάνει με τη συμφωνία. Και έτσι ο Μποχωρίδης παραμένει στον Άρη και την επόμενη σεζόν. Και νομίζω ότι θα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, να το πω. Σίγουρα θα έχει μια πρόκληση να παίξει τον μπάσκετ το οποίο περιμένουμε να παίξει όλοι από τα πρώτα του χρόνια στον Άρη. Εκεί είχαμε δει κάποια πράγματα τον Μποχωρίδη. Στην πορεία τον χάσαμε γιατί έμπλεξε με τον Παναθηναϊκό. Κάτι που δεν νομίζω ότι για κανένα νεαρό είναι καλό. Δεν νομίζω ότι για κανένα νεαρό παίκτη είναι το ενδεδειγμένο. Δηλαδή στα 19, στα 20, στα 18 να πηγαίνεις σε αυτές τις ομάδες όχι για κάποιο λόγο πέρα από το ότι δεν θα παίξεις. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη έκπληξη και το έχουμε δει έτσι με τον Μποχωρίδη, τον Γκόνιαρη, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Λούτζι. Δεν ξέρω αν είναι παιδιά τα οποία θα μπορούν να σταθούν στο Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν δοκιμάστηκαν και ποτέ. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ κανένας ότι πήρε μια μεγάλη σεζόν, πήρε πολλές συμμετοχές, πήρε πολλά λεπτά, πήρε πολλές αποφάσεις και κρίθηκε ότι δεν κάνουν. Απλά
Γενικά οι δύο μεγάλοι πολλές φορές τους πιάνει μια λόξα και παίρνουν διάφορους καλούς, τέλος πάντων φερέλπιδες νεαρούς. Ποντάρουν κάποια πράγματα σε αυτούς. Και παρότι ποντάρουν, δεν είναι έτοιμοι να τους αξιοποιήσουν. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα που έχει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όλα αυτά τα χρόνια, και παρότι δεν είναι πια η ομάδα που παίρνει τις Ευρωλίγκες, δεν είναι πια η ομάδα η οποία πηγαίνει στα Final Four, ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι πάντα μια ομάδα που διεκδικεί πολύ υψηλούς στόχους, το να έχει τρεις και τέσσερις νεαρούς οι οποίοι σε κάποιες άλλες ομάδες θα είναι πολύ χρήσιμοι και θα έχουν πολύ χρόνο και θα έχουν πολλές αποφάσεις και θα έχουν πολλές ευθύνες, στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό χάνονται. Βέβαια στα 18-19, όταν ήρθε μια πολύ καλή οικονομική πρόταση, λες θα πάω εκεί και θα τους σκίσω όλους. Και τελικά βλέπεις ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Βλέπεις ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί να επιστρέψει σε κάποια φάση αργότερα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά αφού θα έχει ψηθεί στο πιο χαμηλό επίπεδο. Και εγώ νομίζω ότι οι ομάδες που είναι στο. Και οι πέντε που θα συμμετέχουν στην Ευρώπη, και κάνα δύο ακόμα την επόμενη σεζόν, θα είναι ομάδες που θα είναι σε ένα καλό επίπεδο. Θα είναι ομάδες οι οποίες θα μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους, έτσι, γιατί με τους δύο η απόσταση είναι μεγάλη. Οπότε λοιπόν ο Άρης πέτυχε αυτό το στόχο που είχε να κάνει με την παραμονή του Μποχορέδη. Ξαναλέω, ήταν μια υπόθεση που είχε διάφορα στάδια. Πριν λίγο καιρό, άμα ρωτούσε κάποιον, θα σου έλεγε ότι δεν πρόκειται να μείνει. Νωρίτερα από αυτό το καιρό μπορεί να είχε μιλήσει κάποιος και να έλεγε ότι είναι κοντά. Αλλά γενικά ήταν μια περίπτωση που τράβηξε καιρό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά για τον Άρη και νομίζω και για τον Μποχορίδη, ο οποίος στο τέλος της ημέρας αυτό που ήθελε να μείνει στον Άρη. Και αυτό φάνηκε και από τη συμφωνία που είχε με τον Άρη. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει εκεί. Δεν νομίζω να έχει κρύψει ποτέ ότι είναι και φίλος του Άρη. Γιατί αυτό παίζει ρόλο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Απλά στα δύσκολα ψάχνεις την ασφάλεια του σπιτιού σου όταν τρομάζεις, φωνάζεις μαμά συνήθως, έτσι γίνεται. Κάπως έτσι είναι για τον Άρη ο Μποχορίδης. Και βέβαια νομίζω ότι αυτή είναι και η ευκαιρία του. Πέρυσι ήταν σε ένα προβληματικό Άρη. Δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη σεζόν για τον Άρη στο οικονομικό κομμάτι, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, και σήμερα ανακοίνωσε και τον Χάρης, θα πούμε και γι' αυτόν, ο Άρης αγωνιστικά κάνει μια ομάδα που θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα το τι θα κάνει μέσα σεζόν δεν το ξέρω. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά και το πώς θα είναι και οικονομικά επίσης ένα ζήτημα για τον Άρη, που έχει διάφορα θέματα να λύσει. Αλλά με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, ο Μποχόρης θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήρθε λοιπόν να μας δείξει αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτές τις δυνατότητες που διαθέτει. Και να δείξει αν μπορεί στα 24 πια νομίζω ο Μποχορίδης να παίξει αυτό που περιμέναμε όλοι πριν 5-6 χρόνια. Τώρα στον Άρη θα έχει ευκαιρία, θα έχει χρόνο, θα έχει ευθύνες, θα έχει αποφάσεις. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την Κυριακή τον Γιάννη Αθηναίου και για αυτή την περίπτωση θα αναφερθούμε στην πορεία της εκπομπής. Παίχτης ο οποίος τα τελευταία καλοκαίρια είτε κοντά είτε μακριά εμφανιζόταν για τον ΠΑΟΚ, όντας συνήθως ελεύθερος το καλοκαίρι και όντας πάντα μια αξιόπιστη ελληνική λύση. Τώρα λοιπόν έτσι κάθισαν οι συνθήκες ούτως ώστε να συμφωνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια κιόλας, και έτσι ο ΠΑΟΚ να βάλει έναν ακόμα καλό και έμπειρο Έλληνα στις τάξεις. Τώρα για το κομμάτι το πασχετικό, θα τα πούμε και αυτά στην πορεία, τους προβληματισμούς που μπορεί να υπάρχουν, στους οποίους αναφέρουμε και τις έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, στην πιθανή τότε μεταγραφή του Αθηναίου. Από τη στιγμή που έχει γίνει, θα έχουμε να πούμε έτσι λίγο αρκετά για το καθαρά πασχετικό κομμάτι. Εμείς οι προπονητές δεν είμαστε. Οι προπονητές πληρώνονται για να λύνουν τα ζητήματα. Εμείς είμαστε εδώ βλέποντας κάποια πράγματα να τα αναφέρουμε, όχι κακό κείμενα, αλλά μια κουβέντα η οποία έχει να κάνει με ένα καθαρά πασχετικό προβληματισμό. Ο οποίος στην πορεία της σεζόν μπορεί αυτός ο προβληματισμός να λυθεί. Μπορεί και όχι. Αλλά σίγουρα θα είναι μια κουβέντα. Έτσι, ο Αθηναίος πάντως, αυτό που έλεγα εδώ και το μεσημέρι στο ΠΑΟΚ 4, ότι για μένα το πιο σημαντικό στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Αθηναίο για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ότι έβαλε στις τάξεις του έναν ακόμα καλό και έμπειρο Έλληνα παίχτη.
ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μαζί με τους νεαρούς του 9 Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ βλέπει ότι φέτος τα πράγματα στην αγορά, θα τα πούμε και λίγο πιο, έτσι, λίγο μετά πιο αναλυτικά, έχει αλλάξει λίγο κατά στην αγορά, η οποία είναι η εξής. Δεν είναι όπως ήταν πριν 2-3 χρόνια, 4, που ο καλός Έλληνας είχε κάποιες συγκεκριμένες επιλογές, οπότε μπορούσε να βρεις πιο εύκολα Αμερικανούς. Τώρα έχει αλλάξει το σκηνικό. Τώρα τι γίνεται, επειδή οι Αμερικανοί είναι 6 και οι ομάδες έχουν ανεβάσει τα μπάτζετ τους πριν κάποιων ομάδων, όπως ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, μπορούν να πληρώσουν ένα καλό ποσό για να πάρουν καλό Αμερικανό. Έτσι λοιπόν, οι Έλληνες που είναι στην αγορά διαθέσιμοι, οι οποίοι κάθε καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, είναι και πάρα πολλοί. Είναι μια δεξαμενή 15-20 παικτών το πολύ. Οι Έλληνες όμως αυτοί, επειδή θέλουν να μείνουν σε ένα καλό επίπεδο, δηλαδή να παίζουν Ευρώπη, Basketball Champions League, να μην έχουν ένα παιχνίδι την εβδομάδα και να πάρουν τα χρήματά τους και να παίξουν ένα καλό επίπεδο, οι Έλληνες αυτοί δεν θα επιλέξουν μια πρόταση, παράδειγμα λέω, του Ήφαιστου Λίμνου. Εκτός και αν είναι τρομερή οικονομικά. Δηλαδή, αν στον ΠΑΟΚ θα πάρει, ξέρω εγώ, 70-80 χιλιάρικα, να έρθει ο Ήφαιστος για να δώσει 200. Ο οποίος Ήφαιστος μη κινήθηκε τον Μποχορίδη, αλλά δεν τον έψησε. Παρότι λέγει ότι έβγαινε καλά χρήματα. Σίγουρα ήταν περισσότερο από τον Άρη. Δεν τον έψησε όμως. Δεν ήταν ένα τέτοιο ποσό που να πει ότι, οκ, okay, εγώ θα αφήσω τον Άρη για να πάω να παίξω τον Ήφαιστο Λίμνο 2 χρόνια, 3 στη Λίμνο με τους ΕΠΟΠ και με τους. Πώς λέγανε τους άλλους, Ρε Βασίλη. Ήταν η ΕΠΟΠ και η ΕΜΘ. Έλα ρε, αυτή ήτανε. Οι μονιμάδες, μωρέ, πώς τους λέγανε. Τέλος πάντων, εκεί στην όμορφη Λίμνο που μόνο τέτοιους έχει. Ωραία, αν εκεί πέρα δεν πάρεις πολύ καλά χρήματα, πού να πας να μπλέξεις τώρα χειμώνα στη Λίμνο. Και ένα παιχνίδι την εβδομάδα, δηλαδή να έχεις ρεπό, να παίξεις Σάββατο, να έχεις Κυριακή ρεπό και Δευτέρα, λέω για παράδειγμα. Να πας Δευτέρα βράδυ για προπόνηση και να έχεις μια μισή μέρα το χειμώνα στη Λίμνο. Να κάνεις τι, να κυνηγάς λαγούς. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα, αλλά ρε φίλε. Πλήρωσε το παραπάνω, άμα είναι να τον ψήσει τον άλλον έτσι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ναι, μεν δεν είναι φθηνοί, αλλά είναι πιο διαθέσιμοι στο να παίξουν στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει το δικό της προφίλ οικονομικό και όλα αυτά. Δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος θα θυσιάσει μια καλύτερη πρόταση, λέω εγώ, παράδειγμα από τον Ήφαιστο, για να παίξει την επόμενη σεζόν Ελλάδα και Ευρώπη. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο είναι ο Αθηναίος, είναι ο Μποχορίδης. Εντάξει, έχει και μια άλλη σχέση με τον Άρη, είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο που είναι τελευταίες έτσι επιστροφές, παύλα προστίγες. Και έτσι λοιπόν με τις ωραίες παρόλες μου φτάσαμε 8.30. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Θα επιστρέψω και με Παύλο Ραπτόπουλο να κάνουμε έτσι περαιτέρω κουβέντα και ανάλυση και κυρίως να πάμε λίγο στο NBA γιατί έχουμε μείνει πίσω εκεί και ο Παύλος γενικά το παρακολουθεί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τώρα είμαστε ντουέτο, μάλιστα. Τώρα είναι η εκπομπή ντουέτο, γιατί έχουμε κάποιον από κάτι. Τώρα είμαστε ντουέτο, ρε φίλε Παύλο Ραπτόπουλε. Έτσι γίνεται δουλειές. Τι γίνεται. Δηλαδή, είναι η εκπομπή ντουέτο με έναν τύπο που μιλάει μόνος του. Δεν λέει. Η All Star ομάδα των παραγωγών για όλες τις εκπομπές. Πραγματικά. Πραγματικά. Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Πρόσεξε. Τις δύο σεζόν με πρωταγωνιστή του Σταμάτη Μουρελή τις παρακολούθησες του Σαββάτου και την Κυριακή? Δυστυχώς όχι. Ήταν το Σάββατο ήταν η πρώτη σεζόν, ναι. Και την Κυριακή ήταν η δεύτερη σεζόν, ναι. Η εκπομπή μεγαλείωδης σειρά. Ναι. Όποιος θέλει μπαίνει. Όλοι καλοί χωράνε. Ναι, όποιος θέλει μπαίνει. Είδα φως και μπήκα μάλλον, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Τι γίνεται? Να γίνει. Άρχισε να κάνω μια. Μέσα από. Sorry τώρα. Πες. Μέσα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι. Προσπαθούμε έτσι να διαβάσουμε και πράγματα που αφορούν τις ομάδες του NBA. Δεν θα πω ότι μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η off-season. Δεν ήταν σαν την περσινή. Η περσινή ήταν. Θύμησε μου λίγο περσινή. Είχε πολύ πράγμα. Φέτος όλοι ανανεώσανε γρήγορα, δεν είχε έτσι. Α, πίσω τώρα. Λεμπρόν είχε, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, ένας ήταν μόνο. Και το άλλο, το σκηνικό στο Τορόντο και το Σαν Αντώνιο, και αυτό δεν έχει το ενδιαφέρον του. Δεν είναι. Πέρσι ήταν πιο. Είχαν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Τέλος πάντων. Ίσως και τα draft είναι λίγο φέτος που μας έχουν αφήσει λίγο. Τέλος πάντων. Για πες. Τίποτα. Ξεκίνησα λίγο πριν να κάνω λίγο μια. Όχι ανάλυση.
Γιατί δεν τα ξέρω ακριβώς τα πράγματα του πώς γίνανε λίγο για τις δικές μας ομάδες που αφορά κυρίως τον Μποχωρίδη και μετά θα πάω και στον Αθηναίο για, ναι, για τον Άρη. Και νομίζω ο Μποχωρίδης υπέγραψε διαιτές κι αυτός. Α, θα σε γελάσω. Ούτε και εγώ το θυμάμαι. Ούτε και εγώ το θυμάμαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Είμαι εκτός φόρμας, αλλά θα με βοηθήσει. Νομίζω ο... ότι ήρθε η ώρα αυτό το παιδί να μας δείξει, ρε φίλε, τι κάνει. Θυμάμαι πέρσι και εδώ μια συνέντευξη. Έτσι πήγε ξεκινήσει σεζόν. Που την είχε εδώ, στο SDNA πρέπει να ήταν. Ακόμα στον Παναθηναϊκό. Και η ατάκα του ήταν ότι λέω στον εαυτό μου πότε θα παίξει μπάσκετ, ρε, με τα τρία αλφα. Ήταν όντως ωραίο. Όχι, είναι η λέξη που εισήγαγε για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα ο Τζίμις Οπανούσης. Η οποία τι έλεγε? Αλάκα. Α, ναι, οκ. Okay. Ναι, και επειδή όντως για το συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε για πολλούς, όχι νεαρούς, γιατί τον Μποχωρίδη τώρα το βάζει νεαρό, έφτασε 24. Για παιδιά, ρε παιδί μου, που ξέρεις, να το, αυτό είναι, καλά το θυμόμουν, θα παίξεις μπάσκετ, ναι, πέρσι, στο ξεκίνημα της σεζόν, στο Παναθηναϊκό ακόμα. Που τι κάνουμε για παιδιά, ρε παιδί μου, που περιμένουμε, ξέρεις, όλοι να τους δούμε, να παίζουν και όλο κάτι γίνεται και δεν βολεύει, δεν βρίσκουν χρόνο, δεν το ένα, δεν το άλλο και προς τέλος χάνονται κιόλας. Έχω απάντηση. Ναι. Έχω απάντηση για, πες την, για αυτά τα παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Τώρα, άμα ήταν ο Γιαννούλης, μπορεί να μας έλεγε είστε άσχετοι, βλάκες. Ναι, σωστά. Έτσι είναι. Ναι. Εγώ έτσι όπως το βλέπω από τη δικιά μου την οπτική γωνία. Παιδιά τα οποία έχουν ένα διαφορετικό ύψος από αυτό το οποίο αν θες προστάζει, συνάδει με την ηλικία τους, ναι, ή παιδιά τα οποία πέσανε σε φουρνιές στις οποίες έλειπε ένας ψηλός, έλειπε ένας κοντός, mm-hmm, δεν είχαν καλό τριάρι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, καταλαβαίνεις που, ναι, ναι, που ναι, το πάω, ναι. Κάπου προκειμένου να καλύψουν ένα κενό στην ομάδα στην οποία έπαιζαν, mm-hmm, και εξελίσσονταν, δεν εξειδικεύτηκαν με κάποιον τρόπο σε κάτι για να γίνουν πολύ καλοί. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία πέφτει και ο Μποχωρίδης, ο οποίος κάνει αρκετά πράγματα, όχι πολύ καλά όμως. Κάνει λίγο απ' όλα. Ναι. Αλλά δεν κάνει κάτι πολύ καλά. Που να πεις ότι σε αυτό είναι μανούλα, ας πούμε. Εκεί λοιπόν πέφτει και το συγκριτικό, ας πούμε, με τον μοναδικό παρόμοιο παίκτη με τον Μποχωρίδη, ο οποίος είναι ο Διαμαντίδης, ο οποίος έκανε και αυτός πολλά πράγματα. Σαν σωματότυπο. Σωματοδομή, ναι, ναι. Και αυτός έκανε πολλά πράγματα. Καλά, μην κρυβόμαστε, και στο Παναθηναϊκό γι' αυτό τον πήραν. Στο μυαλό του είχαν αυτό το πράγμα. Ναι. Τότε. Αλλά είδαν, ας πούμε, ότι και δεν είχε ζήλικο ο Μπράντοβιτς για να φτιάξει. Το μυαλό του κυρίως, λέω εγώ. Εγώ θα σου πω και ζέλικο Μπράντοβιτς. Ναι, ναι. Αλλά δεν είχε τον ζέλικο Μπράντοβιτς για να χτίσει τον νέο παίκτη, Διαμαντίδη. Τον, ναι, νέο Διαμαντίδη. Και προφανώς υπάρχει και μια διαφορά στο επίπεδο του ταλέντου. Εγώ νομίζω ότι υποχωρήσει περισσότερο ταλέντο, ρε φίλε. Αλλά ο άλλος ήταν εντελώς άλλη περίπτωση και πολύ περισσότερο δουλευταράς. Τώρα, ας πούμε, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που δεν μου αρέσει στον Μποχωρίδη, αλλά αυτό νομίζω ότι βγαίνει μέσα από τα παιχνίδια, είναι ότι πολλές φορές, ταύρο το έλεγε ένας προπονητής μας, βάζει το κεφάλι κάτω και τον παίρνει ο κατήφορος. Εν τω μεταξύ, έχει κάτι άλλες φορές που έχει καταπληκτική αντίληψη του παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή, έχει στιγμές που μπορεί πραγματικά να βρει τη σωστή πάση. Ο οποίος σωστή πάση, ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι μια assist που πηγαίνει κάτω από το καλάθι στο ψηλό και μπαίνει καλάθι. Η σωστή πάσα για μένα είναι αυτή η οποία χαλάει την ισορροπία της άμυνας. Έχει λοιπόν κάποιες στιγμές που έχει τρομερή αντίληψη. Δεν είναι μόνο για σένα, ξέρεις. Είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον μπάσκετ ως άθλημα. Ναι, ναι, οκ. Okay. Έχει λοιπόν μια τρομερή αντίληψη ώρες-ώρες και κάτι άλλες ώρες είναι σαν να είναι ένας εντελώς άλλος παίκτης, ο οποίος, δεν ξέρω, τον χαλάει μια-δυο κακές φάσεις, μπορεί να μην του βγούνε. Τον παίρνει λίγο από κάτω, ξέρω, το παιχνίδι του πάει και πολύ καλά. Και τον χαλάει και ξέρεις, βλέπεις τον ίδιο παίχτη να κάνει λάθη τα οποία λες ρε εσύ. Δεν τα κάνει αυτός αυτά, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να παίζει με την μπάλα στα χέρια του έτσι καλά και να τη διώχνει από τα χέρια του όταν πρέπει και ταυτόχρονα να κάνει τέτοια, όχι λάθη,
Δηλαδή να του κλέψουν την μπάλα από τα χέρια. Λάθη καταλαβαίνεις. Όσον αφορά τη δημιουργία και όλα αυτά. Έτσι μου φαίνεται. Άλλες φορές παίρνει την απόφαση στο σωστό δευτερόλεπτο. Άλλες φορές παίρνει την απόφαση στο λάθος δευτερόλεπτο. Ναι. Νομίζω ότι δεν τον έχει βοηθήσει και πολύ ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε ο Άρης πέρυσι. Δεν το βάζω για πέρσι. Γιατί για πέρσι, φιλέ, δεν μπορώ εγώ να συγκρίνω παίχτη που έπαιζε στο περσινό Άρη. Γιατί ρε φίλε, ο περσινός Άρης ήταν πολλά είχε προβλήματα. Αρχή, πολλά δεν προβλήματα. Είχε μέση, ναι, δεν είχε και τέλος. Ακριβώς. Δηλαδή, τι να συγκρίνω στον Ποχωρίδη τον περσινό με αυτό που μπορεί να είναι φέτος. Επίσης, δεν μπορώ να συγκρίνω και τον Ποχωρίδη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με τον ίδιο του τον εαυτό. Mm-hmm. Γιατί ούτε λεπτά συμμετοχής πήρε. Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούσε να τα κερδίσει κιόλας. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς να το εκτιμήσω. Πάντως είναι ένας από τους παίκτες ο οποίος ακόμα και τώρα έχει την ευκαιρία να ξοδέψει λίγο χρόνο παραπάνω στα παρκέ, προκειμένου να βελτιώσει ακόμα περισσότερο στοιχεία στο παιχνίδι του, προκειμένου να δημιουργήσει την υπεραξία που όλοι πιστεύαμε, ναι, και ότι επίσης, να σου πω μπορεί κάτι να έχει. Μπορεί, ρε φίλε, και τελικά να μην είσαι για το υψηλό επίπεδο της Ευρώπης, okay, αλλά μπορεί να είσαι και το δεύτερο επίπεδο, το οποίο δεν είναι κακό. Ρε φίλε, τώρα δεν θα γίνει... Ο Μποχωρίδης δεν είναι Ντόνσιτς. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι και Ραπτόπουλος. Ναι. Συμφωνώ. Τι συμφωνώ να κάνουμε. Και μπορεί σε αυτό το επίπεδο, το δεύτερο επίπεδο που λέω εγώ, της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μπορείς να γρατζουνάς από κάτω το πρώτο. Ναι. Θέλω να ανέβω, θέλω να ανέβω. Ναι. Μπορεί να μην ανέβεις. Αλλά άμα το γρατζουνάς δεν είσαι παρά μια, mm-hmm, ένα πολύ ελάχιστο επίπεδο. Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά σου λέω και εγώ αυτό που είπες ότι κάνει πολλά πράγματα αλλά όχι κάποιο πολύ καλά είναι μια κουβέντα. Για μένα σου λένε το κομμάτι της αντίληψης που ώρες-ώρες έχει πολλά έτσι σκαμπανεβάσματα και το σημείο της απόφασης με την μπάλα στα χέρια, που και εκεί έχει κάποιες στιγμές πολύ καλές αποφάσεις. Δηλαδή βλέπει τον αντίπαλο να κάθεται πίσω από το σκριν, μπουμπουνάει τρίποντο μέσα. Τον κολλάει ο αντίπαλος, βάζει την μπάλα στο παρκέ και δημιουργεί. Αλλά έχει κάτι άλλες στιγμές που μπορεί την μπάλα, ρε φίλε, να γίνει μια πολύ ωραία γεώτρηση εκεί που την κομπανάει από κάτω και να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο πίδεκα πετρελαίου να βγαίνει από το μπακαμπούκα στο ίδιο σημείο, ξέρω εγώ, 10 δευτερόλεπτα, 12. Αυτό πώς αλλάζει μέσα στο παιχνίδι, μάλλον. Δεν κάνει πράγματα πάρα πολύ άσχημα και δεν κάνει πράγματα πάρα πολύ καλά. Ναι. Να σου πω, εγώ νομίζω στο κομμάτι της αντίληψης έχει κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Είναι δύσκολο όμως να βρεις συνέπεια σε αυτό το πράγμα, έτσι νομίζω. Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτ ήταν η ταινία. Ναι. Στο μυαλό του Λευτέρη Ποχωρίδη. Ναι, ναι. Να, αυτά σ' αρέσουν. Ναι, ναι, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά, ναι. Στο μυαλό του Λεφ Μπο. Έτσι είναι στο... Στο Instagram. Στο Instagram, ναι. Insta stories και τέτοια. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Γενικά όμως βλέπω ότι το ρόστερ έκλεισε. Σήμερα ανακοίνωσε και τον Χάρη στο Κολοσσό, που να πω την αλήθεια δεν είχα δει και πολύ τον Κολοσσό πέρσι. Από το Κολοσσό πιο πολύ μου είχε μείνει ο άλλος υψηλός που είχαν, που πήγε στην... Πού πήγε να δεις εκείνος, ρε εσύ. Ωραίος παίκτης. Στην Ολύμπια πήγε. Λοιπόν. Jones, κάπως έτσι. Λοιπόν, το ρόστερ του Άρη. Δεν μου αρέσει όταν ένας προπονητής φτιάχνει μια ομάδα, δεν μιλάω τώρα για τον Αγγέλου, mm-hmm, μιλάω για μένα προσωπικά, ως ερωτευμένος με το άθλημα. Θέλω οι ομάδες τις οποίες παρακολουθώ, προφανώς για αυτές που υποστηρίζω, γιατί τον Άρη υποστηρίζω, mm-hmm, θέλω οι ομάδες που παρακολουθώ να έχουν κάποιον ο οποίος να έχει τη στόφα του σκόρερ. Βρε με κουτάλα να τη στέλνει την μπάλα μέσα. Να ξέρεις, ρε παιδάκι μου, ότι στο 60 με 70% που θα πάρει των προσπαθειών που θα πάρει μέσα σε ένα παιχνίδι, η μπάλα ή θα πάει από τα χέρια του στο καλάθι ή εκείνη την ώρα θα κερδίσει μια βολή, θα δώσει μια ωραία assist. Τέλος πάντων... Πού είναι, παιδί μου, στα δύσκολα θα το ακουμπήσεις την μπάλα και ναι, αυτό θα καθαρίσει. Ναι, θα την... Έτσι όπως έχει στηθεί ο Άρης έχει στηθεί με πρωταρχικό σκοπό, βλέποντας το ρόστερ, mm-hmm, με πρωταρχικό σκοπό να ρίχνει πάρα πολλές μπουνιές, να κόβει πάρα πολλά σουτ,
να κλέβει πάρα πολλές μπάλες και σε τρίτο τέταρτο επίπεδο να βάζει την μπάλα στο καλάθι. Νομίζω ότι μέσα στο παλέ την επόμενη σεζόν και πάντα στη λογική ότι ο Άρης τις κινήσεις που έχει κάνει τις έχει όλη τη χρονιά, έτσι. Ναι. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να έχουμε στο νου μας. Στη λογική λοιπόν ότι έχει κάνει ένα ρόστερ τέτοιο, πιστεύω ότι μέσα στο παλέ, ειδικά τα μεγάλα παιχνίδια με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, βάζω και τον Προμηθέα μέσα. Στην Ευρώπη, αν προχωρήσει, πιστεύω ότι ο αντίπαλος θα μαρτυρά στην επίθεση του. Θα φάει πολύ ξύλο. Θα ναι. φάει, κάθε αντίπαλος του Αλεξάνδρου θα φάει πολύ ξύλο. Το παλέ παραδοσιακά έχει ξύλο, έτσι. το ξέρουν όλοι οι αντίπαλοι. Ωραία. Πόσο μάλλον τώρα που θα έχει ένα τέτοιο ρόστερ, δηλαδή έχει. Lucky Jones. Έχει Σλαφτσάκι. Ο Σλαφτσάκης, φίλε, είναι. Καταρχήν. Ναι. Έχει τρεις Αμερικάνους οι οποίοι έχουν μπράτσα. Λοιπόν, ο Μαγκή είναι τύπος ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι ο κλασικός θηριώδης δεινόσαυρο σέντερ. Αυτό. Ωραία. Έχει κάνει καλή χρονιά στην Κίμη. Έχει τον Κάιζερ, ο οποίος δεν του φαίνεται, αλλά έχει πολύ μακριά χέρια. Οπότε στο κομμάτι της αεροπορίας είναι δυνατός. Ποιον άλλον έχει, ρε φίλε. Έχει πάρει και τον Ταλό από τον Πανιόνιο που το παιδί αυτό. Νομίζω στον Άρη δεν θα έχει κανένα ρόλο έτσι τρελό ή να έχει στο παιχνίδι του πολύ το σκοράρισμα. Νομίζω ότι και αυτό θα έχει το κομμάτι του τρέξε, πίεσε, κλέψε μπάλες, πιάσε τον αντίπαλο, βγάλω την ψυχή και τέτοια. Κάνε και τρία φάουλ, δεν μας πειράζει. Έχω βάλει πέντε τέτοιους. Οπότε εκεί λίγο στο ασώδιο είσαι λίγο soft. Εκεί είναι λίγο soft. Εκεί είναι και η ένστασή μου. Ναι. Και εκεί νομίζω εκεί θα γίνει ίσως, η πρώτη αλλαγή. Ναι, εκεί ίσως να. Ρε φίλε, ποιο να πούμε. Θυμάσαι τον Μπράζελ που μου είχε πανιώνει ως πέρσι. Τον Μπράζελ που μου είχε πανιώνει ως πέρσι. Ναι, δεν μ' άρεσε. Καταλαβαίνεις πως σου λέω, δώσω και το συγκεκριμένο. Τέτοια χαρακτηριστικά. Ένα playmaker ο οποίος, ρε παιδί μου, τελειώνει η φάση. Ωραία, ανοίξτε, παίζω ένας αντίον ενός, μου πουνάω τρίποντο. Τελειώσαμε. Απλά πράγματα. Πήγε στον ύφο με 100 χιλιάρικα. Θα μου πει πώ τον παλιάρι. Έτσι είναι. Αλλά λέω ένα παράδειγμα τώρα που χρησιμοποιώ. Ίσως εκεί λίγο να είναι πιο soft. Έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Γιατί ο Άρης το ολοκλήρωσε το ρόστερ, δεν είναι. Και με το Χάρης τώρα νομίζω δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Αφού πήρε και το Χάρης, νομίζω ότι από ξένους τελείωσε. Άλλος ξένους τελείωσε. Ναι, άλλος μπορεί να πει ότι το ρόστερ έχει ισορροπία. Άλλος μπορεί να πει ότι το ρόστερ δεν έχει την ισορροπία που φαντάζομαι. Εγώ θα πω ότι πολλά πράγματα θα φανούν τέλη Σεπτέμβρη. Όσον αφορά το μπάσκετ, δηλαδή που είναι να παίξει. Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει, εγώ σου λέω, νομίζω ότι ο Άρης είναι πολύ καλό στο κομμάτι αυτό της ενέργειας, της άμυνας, rebound. Που, δηλαδή, ας πούμε, ο Λάκη Τζόνς που έχει πάρει δεν είναι απλά ένας παίχτης που θα πατήσει ένα τρίποντο από τη γωνία και θα τρέξει μια μπάλα σε ενδιασμό και είναι καλό να τελειώσει. Κάνει πολύ καλές δουλειές μέσα στο παιχνίδι που ξέρει, δεν φαίνεται τον πολιτό, ο προπονητής το βλέπει. Και είναι και πολύ καλό στο κομμάτι του rebound. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο έρχεται από έξω προ τα μέσα στο rebound και πολλέ φορέ δίνει λύση. Δηλαδή, πέρυσι στον ΠΑΟΚ ήταν πολλά παιχνίδια που είχε 7, 8, 9 rebound. Κάτι που για 2-3 σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, είναι μεγάλο νούμερο. Νομίζω ότι όποιο θέλει να δυσκολέψει πάρα πολύ τον Άρη, δεν έχει παρά να σφίξει πάρα πολύ την άμυνά του και να αφήσει τον Άρη να σουτάρει με κάποιο είδους ελευθερία από τα 6 μέτρα. Ναι. Θα αντιμετωπίσει προβλήματα ο Άρης τέτοια. Αυτό πιστεύω, εκτός αν δουλέψουν οι παίκτες και κάποια στιγμή αντιπαρέλθουν τις πρώτες κακές εμφανίσεις, γιατί αυτό πιστεύω, ότι οι πρώτες εμφανίσεις του Άρη θα είναι κακές. Καλά, κοίταξε να σου πω και λίγο κάτι. Θα έχει και 8-9 καινούργια πρόσωπα. Δηλαδή, το περίεργο θα είναι να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα. Από εκεί και μετά, τώρα, άμα ξεφτυλιστούμε στην πρόβλεψή μας και καταφέρει ο Αγγέλου να φτιάξει μια ομάδα η οποία να λειτουργεί. Ναι, να λειτουργεί σαν ελβετικό ρολόι, μπράβο του, ξέρω εγώ, τι να πω. Γι' αυτό πληρώνεται, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Μπράβο του, μακάρι, ναι, να τραβήξει, να βάλει το χέρι μέσα στο σακί με τα φίδια και να τραβήξει το μοναδικό που δεν έχει δηλητήριο, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ναι, εντάξει, έχει ενδιαφέρον γιατί ο Άρης ουσιαστικά
Δεν ξέρω αν θα απογείρει κάποια άλλη περίπτωση μέσα από την Ελλάδα που θα έχει να κάνει Μέλινα παίχτη. Με ξένους ολοκλήρωσε και με την ανακοίνωση του Χάρης πριν. Έχει τον Μαγκή, τον Κάιζερ, τον Χάρης, τον Μπέλ που έμεινε, τον Νταλό. Και ποιο μου λείπει. Τώρα που είπε για Μπέλ. Ποιο μου λείπει, ρε. Αν. Όχι, τελειώσαμε. Αυτή είναι. Εντάξει, ναι. Έξι. Πρόσεξε τώρα. Επειδή το μπάσκετ, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, και θα πρέπει να αντιληφθούν και όλοι όσοι το παρακολουθούν το άθλημα, έστω και περιστασιακά, γιατί απλά υποστηρίζουν μια ομάδα. Το μπάσκετ πλέον είναι ένα άθλημα ρόλων. Ναι, έτσι είναι. Ο θεασάρχης είναι ο προπονητής, ο οποίος λέει εσύ θα παίξεις έτσι, εσύ θα παίξεις έτσι, εσύ θα παίξεις έτσι, και την ευθύνη την αναλαμβάνω εγώ. Ναι. Και όσο περισσότερα χαρακτηριστικά έχεις, τόσο περισσότερους ρόλους μπορείς να μοιράσεις. Ακριβώς. Και πλέον οι προπονητές επιλέγουν παίκτες βάσει της δικιάς τους φιλοσοφίας και των μπάσκετ που θέλουν να παίξουν. Ο κάθε προπονητής λέει, εγώ θέλω αυτά τα χαρακτηριστικά να έχουν οι παίκτες. Ο Αγγέλου διαλέγει παίκτες οι οποίοι μπορούν να μπορούν να κάνουν μία δουλειά πολύ καλά και να κάνουν και δύο-τρεις άλλες ψηλομέτρια. Mm-hmm. Και αν δεις ότι σε όλες τις περιπτώσεις πριν του Μποχορίδη όλοι έχουν ένα πολύ καλό στοιχείο και σε όλα τα υπόλοιπα είναι μια παίζουν, μια δεν παίζουν. Ναι. Άμα το πάρεις και το δεις. Αυτούς λοιπόν τους ρόλους που δεν είχε πέρυσι ο Άρης ξεκάθαρους, ίσως να είναι ένα στοιχείο που να δώσει τα εχέγγυα για μια καλή χρονιά στον Γκάρι Μπέλ, ο οποίος ήρθε θεωρητικά, ανοίγω εισαγωγικά, για σκόρερ πέρυσι, να βοηθήσει το σκοράρισμα, και βγήκε κέρβερος αμυντικός. Δηλαδή όποιον παίκτη ήθελε ο προπονητής του Άρη να του μειώσει τις επαφές με την μπάλα ή να του κατεβάσει το μέσο όρο, έριχνα πάνω του τον Γκάρι Μπέλ, ο οποίος θα πήγαινε θαυμάσια στο αμυντικό κομμάτι. Και από τα 30-40 μεγάλα σούτ που πήρε στο περσινό πρωτάθλημα, έβαλε τα 10. Δεν ήταν εύστοχος. Έβαλε μερικά μεγάλα σούτ, βοήθησε τον Άρη ορισμένες φορές να κερδίσει παιχνίδια ή τουλάχιστον να τα πάει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά μέχρι εκεί δεν βοήθησε τόσο πολύ στο σκοράρισμα. Ήταν αμυντικός. Φέτος ο Γκάρι Μπέλ μπορεί, αν οι ρόλοι μοιραστούν σωστά, να κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Μακάρι. Ναι. Και να σου βγάλει αυτό το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος θα πάρει 3-4 σουτ για να σου βάλει τα 2. Αν τα βάλει, η δουλειά του έγινε. Αυτός είναι ο ρόλος του. Για το Σαφτσάκη κάτι έλεγες και σε διέκοψα. Σαφτσάκης είναι, φίλε, πολύ δυνατό σκυλί του πολέμου στην άμυνα, να ξέρει. Ναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει. Επίθεση τίποτα. Okay. Αλλά στην άμυνα είναι σκυλί. Να πω την αλήθεια, δεν είναι τον σκυλί. Έχω δηλαδή, ένα τέτοιο ρόλο. Καταρχάς, τώρα δεν νομίζω ότι ο Σαφτσάκης θα έχει πάνω από, ξέρω εγώ, 7-8 λεπτά, 10. Πολλά μπορεί να λέω. Θεωρητικά, ακούγοντας το Σταμάτη σήμερα το μεσημέρι, προορίζεται για το ρόλο του Αντιμούρτου. Ναι. Τα ανάλογα στοιχεία. Ανάλογα στοιχεία. Αλλά okay, εντάξει, σου λέω, κάνουμε τώρα κουβέντα για τον Άρη, γιατί ο Άρης ουσιαστικά το ρόστερ το τελείωσε, έτσι. Και με την ανακοίνωση του Χάρη σήμερα. Εντάξει. Λέμε τι έχει, λέμε τι δεν έχει. Κουβέντα έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Έχει ανοίξει εδώ πέρα, βλέπω τα κοιτάπια σου όλα. Τώρα έβλεπα για του playmaker του NBA. Έχει ένα ranking. Ναι. Ποιο είναι ο καλύτερο playmaker. Τώρα ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει βάλει εδώ ο φίλος. Στέφεν Κάρι. Α! Δεν μπορείς να. Κάνει το πιάνο για playmaker, αυτό που κάνει είναι playmaking δηλαδή. Αυτό που είναι. Παίζει. Δεν είναι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στην εκπομπή ντουέτο. Ο Θεός να το κάνει. Ωραία. Ξεκινήσαμε λίγο μιλώντας παραπάνω για Άρη. Εδώ πέρα ο Παύλος έχει ανοίξει όλα τα κοιτάπια και βλέπει για NBA. Γιατί δεν σου αρέσει η off-season, γιατί τι σε έχει ξενερώσει, πες μου λίγο. Ήθελες περισσότερη κινητικότητα. Δεν ξέρω. Δεν είναι σαν να μην μου. Ήθελα, ας πούμε. Ήθελα. Περίμενα ότι ο Πολ Τζόρτζ θα άλλαζε. Θα φεύγε από την Οκλαχώμα.
Mm-hmm. Προτίμησε να χαντακωθεί εκεί με τον άλλον τον τρελό. Προσπάθησε να μας πείσει κιόλας ότι μ' αρέσει και πάρα πολύ εδώ. Ναι. Κάτσε ρε φίλε που σ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή... Τι σ' αρέσει ρε φίλε. Δεν τη βλέπεις την μπάλα ποτέ. Τι σ' αρέσει ρε φίλε. Τι χρώμα έχει μπάλα εκεί πέρα. Όχι. Τι σ' αρέσει. Δηλαδή, τι σ' αρέσει. Είναι σαν να μου λες θέλω να ζήσω ξέρω εγώ στην Καρδίτσα. Αλλά θα μου πεις άμα φεύγεις από την Ινδιανάπολης και πας να μείνεις στην Οκλαχώμα, δηλαδή πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος από την Καλιφόρνια, ο οποίος έφυγε από την Ινδιανάπολη για να πάει να ζει στην Οκλαχώμα. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι... Okay, καλά τα λεφτά, δεν λέω αυτά, το ένα το άλλο, αλλά... Εντάξει ρε φίλε, βάλε και λίγο κίνητρο στην καριέρα σου, ξέρω εγώ. Πάνε σε μια ομάδα που να έχει... Κάτι, ακόμα 26 χρόνια, 27 είσαι. Πόσο είσαι. Α, τόσο μικρός είναι. 30, ξέρω πόσο είναι, 28. Πόσο είναι. Και τι μας πείθεις εδώ, τι θες να μας ψήσεις, δηλαδή, ότι περνάω υπέροχα στην Οκλαχώμα, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή τι. Έχει ωραία θέα, είπας για μπάνιο. Πού είσαι, στο Λος Άντζελες που πήγε ο άλλος να πεις ότι, OK, αλλάζω παραστάσεις. Εντάξει, ο άλλος έκανε επιλογή ζωής. Γιατί έπεσε και η παντόφλα από την κυρά. Λες, σου λέει. Μας είχε στο Μαϊάμι, ας πούμε, μια πενταετία. Τι ωραίο λίγο, το Μαϊάμι, ρε φίλε. Λίγο άνοιξε το μάτι μας, μας ξαναγύρισε πίσω στο Άκρον, ναι. Που έχει 400 μέρες το χρόνο ομίχλη και κάπνα. Φάτινα τώρα. Τέλος πάντων. Για πες. Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, πέρα από τα πολύ... Έτσι, πολύ γνωστά του NBA, να ξέρω, δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλη εικόνα από μικρά trades και ανταλλαγές και παίχτες που φύγανε και πήγαν αλλού. Ωραία. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που έγινε με το Σαν Αντώνιο και το Τορόντο. Ναι. Νομίζω ότι ο Pop τους έχει κλεντήσει όλους που παίρνοντας DeRozan. Και οκ, δεν γίνεται ομάδα που θα πάρει τίτλο του χρόνου ή θα πάει στους τελικούς, ξέρω εγώ. Αλλά με τον DeRozan, ρε φίλε, δυναμώνει. Βάζει ένα παίχτη. Όχι μόνο δεν άφησε τον Λεωνάρντ να πάει στη Δύση, του άλλαξε και χώρα. Ναι, όντως. Όντως. Δεν ξέρω αν θα μείνει εκεί πέρα αυτό τελικά. Αν και από ό,τι διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα δεν αλλάζει κάτι, όπως φαίνεται. Θα είναι εκεί, στο Τορόντο. Φίλε, αυτός ο Λεωνάρντ, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να μας πείσει ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ. Γιατί... Με όσα έχουν γίνει. Τι ψυχολογικά που κουβαλάει τώρα, ρε φίλε. Με όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ κρατάω μια μικρή επιφύλαξη είτε για το θέμα της υγείας του είτε για το θέμα της ψυχολογίας του. Καλά να είναι το παιδί, μακάρι. Εντάξει, τον έχω και λίγο. Εγώ στα δικά μου τα μάτια δηλαδή, τον βλέπω και λίγο υπερεκτιμημένο τον Λέοναρντ σε επίπεδο all-star ανάμεσα στους παίκτες. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και τίποτα το ο Χαμάναμαν. Ναι, οκ, είναι πολύ καλός παίκτης, εννοείται, πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά σαν να μου δημιουργήθηκε αυτό το στάτους του Λέοναρντ, επειδή έπρεπε να βγάλει franchise player κάποιον διαφορετικό από τον Ντάνκαν, ένα Σαν Αντώνιο το οποίο επί 20 χρόνια πηγαίνει και κυνηγάει το πρωτάθλημα. Ναι. Κάπως έτσι μου φαίνεται. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και μετά. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Εγώ σου λέω, νομίζω ότι με τον DeRozan στους Spurs την επόμενη σεζόν. Okay, καταρχάς οι Spurs τώρα είναι λίγο σε μια φάση ψιλο-rebuilding. Ποιοι? Οι Spurs. Σιγά σιγά. Έχουν ακόμα να κάνουν κινήσεις για να πεις ότι κάνουν rebuilding, αλλά... Έχει βρει αυτός ο Πόποβιτς έχει βρει έναν τρόπο να αλλάζει τα δεδομένα στην ομάδα του, να αλλάζει πρόσωπα, χωρίς αυτή η ομάδα να λείπει από τα play-off. Είναι μαγικό αυτό που κάνει. Ναι. Καλά, εδώ πέρσι ρε φίλε με τα ψέματα πήγε στα play-off. Δηλαδή τώρα μαγικό, πραγματικά με τα ψέματα. Έχοντας τη μισή και παραπάνω χρονιά θα γυρίσει ο Λέοναρντ, δεν γύρισε. Με τον Πάρκερ να έρχεται μετά από 7 μήνες τραυματισμό σε κάποια φάση. Με τον Τζινόμπιλι 40. Έτσι και μόνο τον Όλτριτζ εκεί πέρα να παλεύει με τα κύματα. Αλλά κατάφερε να. Που δεν κάνει και καμιά καλή χρονιά ο Λαμάρκους. Ναι, ναι. Απλά σου λέω τώρα με τον DeRozan. Θα έχει ρε φίλε έναν επιθετικό άξονα. Όπως και να το κάνουμε. Θα έχει έναν τύπο να πάρει μπάλες, να παίξει. Okay. Μας έχει μείνει ο DeRozan το Raptor στα τελευταία χρόνια με τους τελικούς περιφέρειας. Που έρχεται ο Λεμπρόν και τον χαστουκίζει.
Αλλά οκ, okay, Spurs είναι κάτι, κάτι άλλο. Είναι διαφορετικός οργανισμός, όπως είναι οι καινούργιες λέξεις ελληνικές που μας αρέσουν πάρα πολύ. Έχει διαφορετικό μπασκετικό πρόγραμμα, όπως ακούγεται πολύ τελευταία. Το μπασκετικό πρόγραμμα των San Antonio Spurs μπορεί να ταιριάξει περισσότερο στον, στον DeRozan. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Και άμα ο Λέοναρντ ρε φίλε βγει στους Raptors, θα κάνουμε. Άμα, άμα βγει ο Λέοναρντ στους Raptors. Προφανώς και οι Raptors θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση στην Ανατολή. Κάτσε τώρα, οι Raptors έχουν Λάουρι. Ωραία, πες ότι ο Λέοναρντ είναι κομπλέ και παίζει. Βαλαντσιούνας έχουν ή έφυγε. Ναι. Ωραία. Πεντάδα. Εκείνο το μωρό, ο Πάουελ είναι εκεί ή έφυγε που μου άρεσε πολύ. Εκεί είναι. Είναι. Προφανώς ο Λάουρι και ο Πάουελ θα γίνουν οι front court. Το backcourt, ναι. Τα δύο guard. Γιατί θα πάρει. Τέσσερα ποιον είχαν, ρε. Ναι, μπάκα. Η μπάκα. Ναι. Okay. Θα, θα δώσουν την θέση στο 3 στον Καβάη. Λέοναρντ, εφόσον είναι εντάξει. Ναι. Στο 4 λογικά ο, η μπάκα. Εκτός άμα κάνει το προσπέρασμα ο Σιάκαμ και πάρει θέση βασικού. Ένα σου πω λίγο κάτι όμως τώρα, ρε φίλε. Με Καβάη, η μπάκα και Βαλαντσιούνας, λίγο ορίζοντας την άμυνα, χάνεται στα καλά τους. Δηλαδή λίγο ένα σκοτάδι δημιουργείται για να φτάσεις προς το καλάθι. Όχι λες εσύ. Δεν νομίζω. Okay. Εγώ σου λέω νομίζω ότι αν βγει, γιατί οι Raptors τα τελευταία χρόνια δεν παίζαν κακό μπάσκετ. Άσχετα το τι κάνανε στο τέλος της στα μητελικά και στους τελικούς εκεί πέρα στην περιφέρεια. Δεν μπορεί να είναι κακή μια ομάδα που κάνει σχεδόν 60 νίκες. Ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι κακή. Ναι. Μπορεί να μην έχει μέταλλο. Κακή ομάδα πάντως δεν είναι. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων. Για τους... κάτσε λίγο να κλείσουμε. Οι Lakers έχουν. Πήραμε, είπαμε, LeBron. Ναι. Πήρανε JaVale McGee. Οι Lakers, φίλε, φέτος είναι ίδρυμα. Φωσό κούσμα, τι παλικάρι είναι. LeBron. Μπιλ, βάλει λίγο μουσική να παίζει. Μαγκή. Μαζί στο σκοτάδι κι εσύ. LeBron, JaVale McGee, Lance Stevenson. Α, ναι, είναι και αυτός, ναι. Σωστά. Ραζόν Ρόντο. Ναι. Φίλε, έχουν Lonzo Ball μαζί με μπαμπά, Λαβάρ, να υπάρχει εκεί. Ναι, γιατί ο Κούσμα είναι καλό παιδί γι' αυτό. Άλλο παλικάρι από τα λίγα. Φίλε, εντάξει, είναι ίδρυμα κανονικό. Δεν ήθελα να σου πω λίγο κάτι. Όλοι αυτοί που είπες δεν είναι όλοι καλοί παίχτες. Ψυχιατρίο. Δεν είναι όλοι καλοί παίχτες αυτοί. Κούσμα μου αρέσει. Δεν είναι όλοι καλοί παίχτες. Το Ράντλ τον έδωσαν, όχι. Δεν τον ανανεώσαν. Α, δεν τον ανανεώσαν. Πού θα πάει αυτό το μωρό. Κάπου πρέπει να πήγε, δεν ξέρω. Να, έχω κι εγώ μερικά κενά. Είδες, ρε φίλε. Γιατί νομίζω ότι από την περσινή σεζόν τους, που ναι, δεν έλεγε Ράντλ. Τίποτα. Okay. Νομίζω ότι ήταν τι παραμένει, από τους πιο ενδιαφέροντες. Ο συγκεκριμένος. Δηλαδή εκεί τέσσερα χέρια, σουτάκι. Νομίζω δεν έχει φύγει, ρε φίλε. Απλά φύγει. Έχω δει κι εγώ ότι κάτι ήταν να φύγει. Όχι, δεν θα μείνει, όχι, θα πάει αλλού το συμβόλαιο και όλα αυτά. Αλλά... Όχι, ρε, Pelicans. Απήγε Pelicans. Ναι, 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 sorry, sorry, Pelicans. Απήγε τύπου Αντικάζινς, ας πούμε. Λέμε ναι, τώρα. Ναι, 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 ναι. Ήταν και θυμάμαι και έλεγα. Τώρα θυμηθήκα. Θυμάμαι που το είδα και λέω, ρε, κοίταξε να δεις που θα τους βγει σε καλό που τραυματίστηκε ο Κάζινς και δεν τον ανανέωσαν. Έχει τέξει πολύ ωραία. Τώρα αυτή η τριάδα είναι ωραία. Χόλιντεϊ, ο Φρίδιας και ο Ράντλ είναι μια χαρά. Είναι μια, ντάξει, δεν είναι και Big Three, okay, είναι αλλά μια χαρά. Πολύ αθλητική τριάδα, ναι, η οποία καλύπτει, κάνει πολλές δουλειές σε υψηλό επίπεδο. Ναι, 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 ναι. Ναι, γι' αυτό ο Χόλιντεϊ είναι πάρα πάρα πολύ βελτιωμένος. Αυτός και ναι, το που λένε το άλλο από την Ινδιάνα. Πες το, ναι, που ήταν ο Κλαχώμα, ρε. Έλα τώρα, κόλλημα. Ολαντύπο. Ναι, φίλε, Ολαντύπο. Ναι. Είναι, πω, πω. Και κάπου να δεις που είδα πρόσφατα. Μια... Αυτός τώρα δουλεύει μέρα από το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Θέλω να στείλω Γκάρι Μπέλ στην Ινδιάνα και να πάρω Ολαντύπο. Μια νομίζω θα το συζητήσουν τα παιδιά. Ο Λάρι Μπέρ δεν είναι ακόμα εκεί. Ο Λάρι Μπέρ δεν είναι ακόμα εκεί ή όχι. Λες, θα το συζητήσουμε, ρε φίλε. Έχεις αγγέλου, ρε φίλε, που έχει τα κονέ τώρα στην Αμερική. Θα κάνει και μια βιντεάρα για τον Ολαντύπο. Εύκολα. Βάλει ωραία μουσική από πίσω, κανένα βουτσά να μιλάει, κανένα τέτοιο, ε. Ποιος έρχεται. Ένα μηδέν. Αχ, τέλος πάντων. Γελάμε, ρε φίλε. Γελάμε γιατί η ζωή είναι ωραία. Ναι.
Πραγματικά, ειδικά τις Δευτέρες έτσι όπως είναι η σημερινή, είναι ακόμη πιο ωραία. Δηλαδή δεν θες να τελειώσει πραγματικά, σου μένουν αξέχαστες. Εντάξει, τώρα λίγο για Celtics. Για, πες. Για Celtics. Για Celtics, θα μπερδευτεί η ομάδα με τις επιστροφές των... Δεν ξέρεις πως ήταν ο Hayward. Irving και Hayward. Καλά είναι. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Θα είναι... Καλά, ρε, αυτοί, ρε, καλά. Θα είναι ρε φίλε όμως εκεί που ήτανε. Πριν τραυματιστεί. Τώρα δεν έπαθε ένα τραυματισμό απλό. Μια χαρά είναι. Όλοι τους μια χαρά είναι. Το πολύ πολύ... Καταρχήν αυτός που είναι επίφοβος να γυρίσει και περιμένεις κάνα χρόνο είναι ο ψηλός. Όταν τραυματίζει ναι. Το ψηλός έχεις μια παραπάνω ανησυχία. Έχεις μια παραπάνω ανησυχία γιατί άλλο είναι να κουβαλάς 100 κιλά, άλλο είναι να κουβαλάς 130 κιλά. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Απλά ξέρεις τι. Τι δεν ξέρω. Οι Celtics για μένα πέρυσι στα play-off παίξανε τα βανιασμένο μπάσκετ. Δηλαδή με το roster που είχαν. Ωραία. Και τώρα σκέφτομαι ότι αν μπουν αυτοί που είναι να μπουν, θα δώσουν δηλαδή τόσα πολλά όπως αυτοί που παίζαν στα play-off. Θα ο καθένας το ρόλο. Τα λεπτά, ας πούμε τα 35 λεπτά που έπαιζε ο Terry Rozier. Ναι. Τώρα θα τα πάρει τα 28, 29, 30 θα τα παίζει ο Καϊρή. Ναι. Ο Καϊρή όμως είναι εντελώς άλλος παίχτης. Πρόσεξε τώρα. Ο Rozier θα έχει περισσότερα από θέματα ενέργειας, αλλά θα παίζει 17 λεπτά. 22. Ναι. 26 σε άλλα παιχνίδια, 13 σε άλλα παιχνίδια. Ναι. Πώς θα πάει αυτό στην ψυχολογία του όταν θα μπει μέσα στο γήπεδο? Θα είναι τόσο αποδοτικός όσο ήταν? Θα είναι τόσο αποδοτικός ο Καϊρή ή απλά θα παίζει παραπάνω λεπτά επειδή είναι αυτός που είναι? Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να μπερδευτεί. Βέβαια, όλα αυτά έχουν πολύ έχουν απέναντί τους τον Brad Stevens, ο οποίος είναι καλός μαέστρος. Δηλαδή αν είχε έναν φόβο, αν είχαν ένα φόβο οι Celtics, νομίζω ότι με αυτόν ναι. Ο φόβος μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, κοίταξε τώρα. Ας πούμε, επειδή το έχω μπροστά το ρόστερ, ωραία. Στο Νάσο έχει τον Irving, έχει τον Rozier, έχει τον Wanamaker, ασώδιο. Τον οποίο θα τον δούμε σε επίπεδο NBA. Όσο έπαιζε ο Larkin θα παίζει. Ναι, okay. Και έχει αυτόν τον τύπο που ήταν στο Ρέθυμνο, θυμάσαι πριν κάνα 2-3 χρόνια, αυτόν τον Walter Lemon Jr. Ένα αριστερόχειρα που έχει το Ρέθυμνο πριν καμιά 3 χρόνια, 4. Έφτανε στο ρόστερ τον Celtics. Μετά έχει Jalen, έχει Smart που για μένα είναι μεγάλη υπόθεση που έμεινε. Ναι. Νομίζω ότι ο Smart είναι λίγο η παλιή Celtics με την επόμενη γενιά. Δηλαδή, εγώ τέτοια σκυλιά του πολέμου ξέρω στα... Ο Marcus Smart θα μπορούσε να παίζει στους Celtics του 1980. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάλι για να κάνει τα ίδια. Πάλι για να κάνει τα ίδια. Και στα play-off έκανε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά για τα οποία είναι προγραμματισμένος να κάνει. Αν και θα τέριαζε σε άλλου στυλ ομάδα ο Smart. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα χαρακτηριστικά, ρε φίλε. Στο Detroit. Ναι. Θα έπαιζε, θα ήταν ας πούμε παίκτης ο οποίος θα άλλαζε το Vinnie Johnson. Ναι. Δηλαδή για μένα ας πούμε, ο Smart είναι παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν έχει κανένα άλλο στους Celtics, ας πούμε. Βέβαια, μιλάμε για σκύλο του πολέμου. Άμα δεν καταφέρω να δώσω τον Bell για τον Ολαντίπο, θα ήθελα το Smart. Θα έπαιρνα Τζαμπάρι Μπέρντ. Τζαμπάρι Μπέρντ, ναι. Okay. Εδώ βλέπω και Αμπντέλ Ναντέρ, τον οποίο σου πω την αλήθεια δεν τον έχω κάπου στα ραντάρ μου. Δεν έχει το ρόστερ το Τζαμπάρι Μπέρντ? Όχι, εδώ πέρα δεν τον έχει. Αλλά είναι λίγο. Νομίζω το way contract αυτό. Α, οκ. Okay. Μετά στο 3 έχει το Tatum που για μένα είναι μπροστά από το Hayward στο ξεκίνημα, μετά από αυτά που έκανε πέρσι. Έτσι λέω εγώ. Ο οποίος Tatum κάνει workouts με τον Kobe, αν βλέπεις. Κομπεχαζός, σου λέει ρε φίλε. Τον Embiid. Ναι. Και με τον Kobe. Ωραία. Ναι, αλλά... Τι σου λέει ο Kobe ρε φίλε, κάτσε στο LeBron τώρα εδώ πέρα να μας πάρει τα δαχτυλίδια για αυτά και το ένα και τα άλλο. Κάνουμε αυτόν τέτοιο. Το βγάλουμε Mamba mentality. Σωστός. Πρόσεξε όμως, θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι? Με τον κάνοντας προπονήσεις με τον Κόμπε. Δεν θα μάθει να δίνει πάσεις. Δεν θες να δίνει πάσεις αυτός, φίλε. Δίνουν οι άλλοι, δεν πειράζει. Δεν θες αυτός. Εγώ έπαθα πλάκα με αυτό το παλικάρι, να σου πω την αλήθεια. Είχε τύχει να τον δω και στην προηγούμενη σεζόν πριν το NBA με τους... Στον Duke ήτανε. Στον Duke δεν ήτανε. Νομίζω Duke ήτανε. Ο Tatum. Ναι. Ή όχι. Μπράβο. Ναι. Είχε τύχει λοιπόν να δω τώρα, δηλαδή έτυχε ας πούμε να δω 5 κολεγιακά παιχνίδια, τα 2 να είναι Duke και στα 2 να έχει παίξει αυτός πολύ καλά. Ωραία.
Και από τότε μου είχε κάνει εντύπωση ότι μεταξύ εγώ έχω ένα θέμα, δεν θυμάμαι ονόματα, φίλε. Αν δω ένα παίχτη, μπορεί να το θυμηθώ. Όνομα όμως, αν δεν το έχω βάλει μου στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι. Και όταν είδα λοιπόν το Tatum που τον πήραν οι Celtics πέρσι στο 3, ναι. Στο 3, δεν θυμόμουν το όνομα, αλλά τον βλέπω και λέω ρε, εσύ πήραν αυτό το παιχταρά οι Celtics. Αλλά εντάξει. Περίμενε ότι ο άνθρωπο σε 2-3 χρόνια θα κάνει 5 πράγματα. Και στον ένα χρόνο έκανε 10. Όλα τα scouting report από την περσινή επιλογή τον έδιναν ως τον πιο NBA ready παίκτη που είχε τον draft. Και το απέδειξε 100%. 100%. Και ξέρεις γιατί, το απέδειξε. Τριετία. Τρία χρόνια κολυγιακό. Όχι σαν τα χαζά τα 19 χρόνια που παίζουν ένα χρόνο και μου θέλουν να πάνε στο NBA. Και, ναι. Και βάζουν τις αναγκάζουν τις ομάδες να επενδύουν πάνω τους, να τους πληρώνουν 3-4 εκατομμύρια και να μην παίζουν. Ναι. Σου λέω, εγώ με το συγκεκριμένο, εγώ δεν περίμενα να είναι αυτό που λες, το NBA ready που λες, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Πίστευα ότι όντως θα παίξει και θα έχει να δώσει πράγματα, αλλά να παίξει από την πρώτη χρονιά θα μου πεις, άμα ήταν ο Hayward ας πούμε, μπορεί να μην τα βλέπουμε αυτά. Σίγουρα. Οκ. Okay. Αλλά ο συγκεκριμένος όχι απλά έκανε step up, έκανε step up 4 επίπεδα πάνω. Με το καλημέρα. Και για μένα, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, αυτός είναι μπροστά. Έχει κερδίσει 2 χρόνια από την καριέρα έτσι, του. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Στο 4 έχει το Morris που, οκ, okay, τα καλά του και τα στραβά του. Σκυλί, αν αυτός. Ναι. Έχει τον, αυτόν τον Τζελέι, έχει τον Γιαμπουσέλο, ο οποίος νομίζω τα πήγε πολύ καλά και στο Σάμπερ. Και οι δύο, αν και ψιλοχοντροί. Ναι, ρε φίλε, ο Τζελέι γιατί έχει ένα κόλλο. Αυτό το αφρικάνικο το στυλ, η σωματοδομή. Αλλά είναι και οι δύο εκεί. Προπόνηση και αυτά. Ο Williams είναι ο φετινός του draft ή όχι? Αυτός ο... Robert Williams, αυτός είναι. Έτσι νομίζω. Στο center δεν λες. Εκεί, 4-5. Ναι, αυτός είναι, ναι. Ωραία. Που είχε έναν τραυματισμό και θεωρήθηκε στυλ κλεψιά, ας πούμε, η επιλογή του τόσο χαμηλά. Ναι. Οκ, okay, και στο 5 μετά είναι ο Horford, ο οποίος είναι 4-5 και κάνει και αυτός χίλιες δουλειές. Και αυτός με κέρδισε πολύ πέρσι στα play-off, να σου πω. Πάρα πολύ καλός. Ναι. Είναι ο Baines, ο οποίος εντάξει είναι ο Baines, που στάρκε τρίποτα από τη γωνία πλέον. Και έχει τον Tice, ο οποίος για μένα είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Θα πάρει χρόνο φέτος ο Tice. Νομίζω ότι ως το τέλος των μεταγραφών και των trades και όλα αυτά, κάποια κίνηση θα κάνουν οι Celtics. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η παρουσία του Brad Stevens, ο οποίος δημιουργεί τέτοια υπεραξία στους παίκτες, όποιος πιστεύω και αν φύγει από τους Celtics θα παίξει 20% κάτω στην επόμενη ομάδα που θα πάει. Ναι. Ναι, ας πούμε, αυτά που έκανε ο Rozier, ας πούμε, δύσκολα να δεις να κάνει καπαλού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε σε άλλο μπασκετικό περιβάλλον και να παίξουν όπως παίζουν στους Celtics. Ναι, ναι. Εντάξει, η λογική ότι οι Celtics του χρόνου θα είναι το απόλυτο φαβορή και πρωταγωνιστές στην Ανατολή. Να ξέρουμε, δεν με βρίσκει τόσο 100% σύμφωνο. Ούτε και εμένα. Πιστεύω ότι θα είναι μέσα στις 3 πρώτες ομάδες, με πιο πολλές πιθανότητες για το 1, αλλά δεν μπορώ να, ναι, και επίσης, να ποντάρω 5 ευρώ. Δεν μπορούμε να μένουμε στο ότι είδαμε αυτή την εικόνα που είδαμε πέρσι στα play-off από αυτή την ομάδα που είχε τις δύο μεγάλες απουσίες, okay, οι 3 πόσες είχε, και ότι η συλλογική ότι θα ξαναμπούνε μέσα αυτή θα ξαναπαίξει το ίδιο. Ή θα παίξει το ίδιο καλά. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολα. Έλειπε ο Irving, πολύ ωραία. Μπαίνει τώρα μέσα και τα κάνουμε όλα καλύτερα. Ή έλειπε ο Hayward, ξέρω εγώ, όλη τη χρονιά και μόλις θα μπει θα τα δώσει όλα. Γι' αυτό το αναφέρω. Ωραία. Και εσύ έχεις τα θέματά σου, ρε φίλε, από εκεί και λες ότι δεν θα είναι το απόλυτο φαβόρι, γιατί η δική σου η ομάδα η αγαπημένη είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν είναι μόνο η. Κρυφά. Ναι. Οι Wizards. Κρυφά οι Wizards, με άλλο ένα χρόνο player development σε κάτι καλούς νεαρούς που έχουν τώρα, και ο Porter Jr. θα παίξει και ο δίδυμος του Morris που έχουν, ναι. Και αυτός θα παίξει. Με αυτό να σου πω τη φλασία που έχω φάει. Πήρανε Dwight Howard. Κάτσε. Okay, αυτό δεν είναι. Ναι, δεν είναι, αλλά από Gortat, ναι. Τον τίμιο Πολωνό ξυλοκόπο που έβαζε τους 10 πόντους του και έπαιρνε τα 10 rebound, όσο να είναι λίγο μια αναβάθμιση. Ναι, και επίσης
Άμα δεν τον πληρώνεις κιόλας εκείνα τα 20-30 εκατομμύρια που έπαιρνε και τον πληρώνεις με το veteran minimum, μια χαρά είναι. Και εγώ θα τον ήθελα. Ναι. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, Γουζέ, δεν του είχα στο μυαλό μου. Πιο πολύ του 76ers είχα ως μια ομάδα που επίσης λογικά θα πρωταγωνιστεί στην επόμενη σεζόν στην Ανατολή. Γιατί είναι. Θα μπει και ο δικός σου σε MVP season την επόμενη σεζόν. Λέει. Ναι. Ωραία. Άδομαι. Θα δούμε και Μαρκέλ λίγο. Μεγάλο, θα δούμε, ρε φίλε, λίγο δεν γίνεται. Θα δούμε λίγο. Φίλε, θέλω να δω τι προπόνηση έχει κάνει με αυτόν τον Χένλεν, τον Ντρου. Ναι. Να δούμε τι έχει καταφέρει. Εντάξει. Νομίζω ότι επειδή εκείνο, πέρσι τον είδαμε καθόλου, είναι στη φάση του. Ο Χέιουαρντ είναι άλλο πράγμα. Όχι, άκυρο. Ο Φούλτζ, επειδή έχει έρθει. Και αυτό δηλαδή, όταν τον επέλεξαν. Στο ένα τον επέλεξαν, εσύ ξέρεις πέρσι. Τον επέλεξαν για παίχτη πρωταγωνιστή. Για παίχτη που. Αν όχι να μπει κατευθείαν και να είναι πρωταγωνιστής, να έχει τέτοιο ρόλο. Πέρσι με αυτά τα θέματα με το χέρι του, με τον τραυματισμό του που. Άλλαξε το στυλ του, όχι δεν το άλλαξε, όχι ήταν τέτοιος τραυματισμός που πρέπει να τον αλλάξει και όλα αυτά. Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε. Έχουμε και τέτοιο και συνδεσμό. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι του χρόνου θα έχουμε να το δούμε για αυτόν. Θα έχουμε να το δούμε για αυτό το παλικαράκι. Που επίσης στα κολεγιακά του χρόνια έδειξε πάρα πολλά πράγματα ο συγκεκριμένος. Απλά πέρσι έτυχε να έχει αυτό το τραυματισμό το περίεργο. Είναι γενικά και οι 76ers με τον δικό σου, πώς το λέγανε, που είχε την. Τον Κολάτζελο. Ναι. Ουστ. Είχαν και αυτό το περίεργο που έγινε, ό,τι έγινε τον προηγούμενο καιρό. Εντάξει, τώρα αλλάζουν λίγο σκηνικό και να δούμε πώς θα το πάνε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, φτάσαμε 9.30. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Εμένα μπορείς να πω ένα από δεσμεύσεις. Βεβαίως. Βεβαίως, φίλε, τα πήγες πολύ καλά. Τα πήγες πολύ καλά. Να προετοιμάσω την επόμενη κουμπί. Ναι, για να προετοιμάσουμε πολύ για την επόμενη εκπομπή. Πολύ γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα θέματά μας για την επόμενη εκπομπή. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έγινε. Πάμε στο διάλογο και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Το ντουέτο που ξαναέμεινε μόνο του. Ξεκίνησα. Όπως κάναμε μια εισαγωγή, λέγαμε για την καινούργια προσθήκη του Παναθηναϊκού που δεν είναι άλλη από τον Ντεσόν Τόμας. Ένας παίκτη. Βλέπω ότι έχει σηκώσει λίγο μια κουβέντα ότι αν είναι αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι ήθελε ένα τέτοιο Παναθηναϊκός. Απλά από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω λίγο, και ξανά τον έχουν ανεβάσει λίγο το πήχη παραπάνω οι φίλοι του Παναθηναϊκού από όσο πρέπει. Ο Τόμας είναι ένας παίκτης που έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα, έχει παίξει στην Εφές, έχει παίξει στη Μακάμπη, έχει κάποια έτσι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο παιχνίδι του και μάλιστα πέρσι, όπως βλέπω τώρα εδώ, τελείωσε μια χρονιά που είχε 11,5 πόντους, ήταν κοντά, ήρθε στο 45,5 στα δίποντα, 42,5 στα τρίποντα, εντάξει, είχαν χαμηλά συμβολές. Στο Ισραήλ, αυτά είναι για νούμερα Ευρωλίγκα, έτσι. Στο Ισραήλ είχε περίπου τους ίδιους πόντους 10,7, περίπου 4 rebound. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ήθελε ο Παναθηναϊκός ακόμα παίχτη στο 4 από τη στιγμή που έφυγε ο Σίγκλετον. Νομίζω είναι διαφορετικός από τον Σίγκλετον. Δηλαδή, ας πούμε, δεν νομίζω στην επίθεση ότι ο Τόμας κινείται τόσο πολύ μακριά από το καλάθι όσο ο Σίγκλετον. Αλλά νομίζω ότι έχει κάποια αρκετά καλά στοιχεία που ο Παναθηναϊκός θα χρειάζεται. Έτσι, και με τον Παπαπέτρου εκεί και με τον Μίτογλου, ο οποίος ίσως να έρθει η ώρα και αυτός να πάρει περισσότερο χρόνο. Γιατί νομίζω ότι πέρσι θα πήγε πολύ καλά. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει στο 5 είχε ένα θέμα. Με Λάζ, με Γκίστ, Βουγιούκα και Παπαγιάννη. Γιατί θα πρέπει να βρει τρόπο ο Πασκουά να τους βάλει όλους μέσα στην ομάδα και να έχουν όλοι ρόλο. Αλλά ο Λάζ με τον Γκίστ είναι περίπου ίδιοι παίχτες. Και ο Βουγιούκα και ο Παπαγιάννη είναι επίσης ίδιοι παίχτες και είναι όλοι πεντάρια. Εντάξει, ο Γκίστ είναι και στο 4, αλλά. Okay, κυρίως είναι εκεί στο 5 ουσιαστικά. Ο Γκίστ. Γι' αυτό λέω ότι έτσι έχει λίγο θέματα εκεί ο Παναθηναϊκός παρά με τον Τόμας. Ο Τόμας είναι ένας παίχτης που παίζει καλά με την μπάλα στα χέρια του, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να απειλήσει από μέση και μακρινή απόσταση. Είναι ένας παίκτης αρκετά χρήσιμος και είναι παίκτης ο οποίος έχει έτσι καλές εικόνες από Ευρωλίγκα. Οκ, δεν ήταν παίκτης Final Four Ευρωλίγκα,
αλλά νομίζω ότι είναι και αυτός στο πλαίσιο μια μεταγραφή τύπου Λάγκφορντ. Okay, ο Λάγκφορντ έχει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι, είναι καθαρό σκόρερ, αλλά μια τέτοια περίπτωση για μένα στο μυαλό μου. Που έχετε κάνει με τον Τόμας. Απλά το αναφέρω γιατί τον ανακοίνωσε σήμερα ο Παναθηναϊκός και έτσι γίνεται λίγο παραπάνω κουβέντα για αυτόν, ότι αν ήταν αυτός που ήθελε και όλα αυτά. Ειδικά οι φίλοι Παναθηναϊκού που έτσι έχουν και λίγο παραπάνω τρέλα με αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά το έχει, όχι τελειώσει το ρόστερ του, αλλά δεν νομίζω ότι ψάχνει κάτι ακόμα. Σίγουρα κάτι έτσι την αγορά την έχει ανοιχτά, έχει ανοιχτά τα μάτια στην αγορά, αλλά έχει διάφορα θέματα που τα έχει κλείσει σχεδόν όλα. Κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά στα του ΠΑΟΚ που λέγαμε για τον Αθηναίου. Εντάξει, ο Αθηναίου είναι μια περίπτωση που, όπως είπα και στο ξεκίνημα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι ήταν κοντά και μακριά από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι προτινόταν. Σε αρκετά καλοκαίρια ήταν κοντά στο να προχωρήσει κάτι. Τώρα βόλεψαν οι συνθήκες και ο Αθηναίου ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια. Έλεγα στο ξεκίνημα ότι είναι το κομμάτι του μπασκετικού λόγου που με προβληματίζει. Κομμάτι μπασκετικού που με προβληματίζει για τον εξής απλό λόγο. Το λέω και το μεσημέρι εδώ με τον Σταύρο τον Κόλκα, ότι ο Αθηναίου είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει πολύ με την μπάλα στα χέρια του. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Θέλει την μπάλα στα χέρια του για να παίξει pick and roll και μέσα από το pick and roll να δημιουργήσει και να εκτελέσει. Τέλος παίκτης είναι γιογκός. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα ακόμα τέτοιο παίκτη στην περιφερειά του. Γενικά ο Παθεοδόρου θέλει σίγουρα τουλάχιστον δύο επιθετικούς πόλους. Δηλαδή πέρσι, αν θυμάστε, εκεί όταν ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στα μάτς με την Καρσίγιακα, το ακόμα ο Πέτε Γουέι δεν είχε μπει πολύ με την ομάδα. Μόλις είχε έρθει, τέλος πάντων, δεν είχε βρει ακόμα το ρόλο του. Αναφέραμε και λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει το λάδι του Γκος. Γιατί τα περίμενε όλα στην επίθεση ούτε από αυτόν. Όταν μπήκε ο Πέτε Γουέι μετά, ο ΠΑΟΚ ελευθερώθηκε πολύ καλύτερα στην επίθεση. Γιατί είχε πλέον δύο παίχτες στην περιφέρειά του, οι οποίοι είχαν πολλές ευθύνες και αποφάσεις στην επίθεση και είχαν πολλές και περισσότερες επιλογές. Ο Αθηναίου με τον Κώσος τώρα είναι δύο πόλεις. Λογικά θα προκύψει ένας τέτοιος που είναι Αμερικανός στην περιφέρεια. Αν και όπως έλεγα και το μεσημέρι, εγώ άμα ήμουν ο Παθεοδόρου θα ήθελα να πάρω ένα ψηλό παίχτη εκεί. Τώρα θα πήγαινε για ένα δίμετρο playmaker. Ο οποίος και να μην ήταν και τόσο δημιουργός εκτελεστής δεν θα με πείραζε. Θα ήθελα να έχει άλλα πράγματα, εγώ ξαναλέω, στο παιχνίδι του. Και σίγουρα να έχει μέγεθος. Γιατί νομίζω ότι λίγο αυτό λείπει από την περιφέρεια του ΠΑΟΚ πέρσι. Το είχε φέτος. Πέρσι το είχε. Με τον Κατσίβελο, με τον Πέτεγουε το είχε. Ο Τζαμάλ Τζόνς είναι ένας παίκτης που έχει μέγεθος για περιφέρεια, γιατί είναι 2-4 και παίζει στο 3. Αλλά είναι ένας. Θα ήθελα και έναν ακόμα. Και ο Κόνιαρης μπορεί να δώσει μέγεθος, αλλά σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Σε άμυνα, σε χέρια στην μπάλα, σε τέτοια πράγματα. Νομίζω θα ήθελε έναν ακόμα εκεί που ψάχνει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ εκεί που θέλει έναν ακόμα περιφερειακό, να έχει λίγο μεγαλύτερο μέγεθος. Εγώ ξαναλέω ότι αν είχα δυνατότητα θα πήγαινα σε ένα δίμετρο playmaker, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να κινηθεί για έναν ακόμα παίχτη με τέτοια έτσι πάλι ανάλογα στοιχεία. Δηλαδή παίχτη, δημιουργό, εκτελεστή. Και να έχει μαζί με τον Γκος, ο οποίος σίγουρα θα έχει τον ίδιο ρόλο με πέρσι. Δηλαδή, του παίκτη θα πάρει τα μεγάλα σου, του παίκτη θα πάρει την μπάλα στα δύσκολα σημεία, γιατί έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει ο Γκος. Αλλά θέλει να έχει κι άλλους ακόμα που να μπορούν να κάνουν ανάλογα πράγματα. Τον Αθηναίου, για παράδειγμα. Και επίσης, πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι παρότι ΠΑΟΚ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν έχασε έναν Έλληνα και έναν Αμερικανό που είχαν σημαντικούς ρόλους μέσα στην ομάδα, τον Κατσίβελη και τον Τζόουνς, τους έχει αναπληρώσει με δύο Έλληνες. Ή τέλος πάντων, τα στοιχεία τους τα αναπληρώνει, γιατί τώρα τους έχει αναπληρώσει στα φανή μέσα στη σεζόν, με δύο Έλληνες. Ο ένας είναι ο Σχίζας, στη θέση του Λάκη Τζόουνς, που έχει ανάλογα χαρακτηριστικά, και ο άλλος είναι ο Αθηναίος στη θέση του Κατσίβελη, ο οποίος είναι εντελώς άλλος παίκτης όμως.
Εντάξει, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι με αυτό το δίδυμο των Ελλήνων, που ένας ήταν νεαρός ο Κόνιαρης και ο άλλος ο Κατσίβελος, πέρσι για πρώτη φορά στην καριέρα του είχε έτσι τόσο σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα, ρίσκαρε πολύ. Ρίσκαρε πολύ και γι' αυτό έψαχναν να παίξει τον Κος και τον βρήκε κάπου τον Νοέμβριο. Γι' αυτό έψαχναν και έναν ακόμα παίχτη από ένα σημείο και μετά στην περιφέρεια, που να είναι επίσης και αυτός ο παιδικός πόλος, όπως βρέθηκε ο Πέτεγουέι. Τώρα πάω που μιλάμε, έχει μαζί με τον Αθηναίου τον Κόνιαρη, τον Ζάρα, τον Κος, έχει τον Σχίζα, έχει τον Τζαμάλ Τζόουνς και τον Τζόχλα, ο οποίος και είναι τραυματίας, αλλά θα δούμε στην πορεία της σεζόν πώς θα είναι, τι έχει συμβόλαιο. Έχει τον Μαργαρίτη, έχει τον Χρυσκόπουλο, έχει και τους δύο μικρούς, τον Καραμανόλη και τον Καρά. Σήμερα που μιλάμε δηλαδή, έχει 10 παίκτες και οι 9 είναι Έλληνες. Okay. Είναι και δύο μικροί μέσα, είναι και ένας τραυματίας ο Τσόχλας, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Για μένα, επειδή πέρσι το ζήσαμε μέσα στη χρονιά, που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε άσχημα, με ήττες, με προβλήματα, με τραυματισμούς, με στραβό κλίμα και όλα αυτά, το σκηνικό του και την ομάδα στα ίσα της, τη φέραν οι Έλληνες, έτσι. Σε εκείνο το εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη που είχε κερδίσει τότε, τράβηξε ο Μαργαρίτης, είχε τράβηξει ο Τσόχλας, είχε τράβηξει ο Κόνιαρης. Έτσι. Οι Έλληνες ήταν αυτοί που είχαν τραβήξει το κουμπί και πάντα. Και μιλώντας, και εδώ το έχετε ακούσει πολλές φορές, να μιλάμε στην μπάσκετ City με κάποιους πρωταγωνιστές, μένουν πολύ στο κομμάτι το ελληνικό. Γιατί όντως οι Έλληνες παίκτες και λίγο παραπάνω ξέρουν το τι πρεσβεύει κάθε ομάδα. Και λίγο έτσι παραπάνω το φιλότιμο βάζουν πολλές φορές από τους Αμερικανούς. Δεν θέλω να το διαχωρίζω. Απλά μιλάμε με κάποια στοιχεία τα οποία ισχύουν. Έτσι, και τα έχουμε δει. Και επίσης βάζει έναν ακόμα διεθνή ο ΠΑΟΚ στη μηχανή του. Έναν έμπειρο παίχτη, ο οποίος από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει και έχει ανακοινωθεί, προφανώς και έχει γίνει μια κουβέντα με τον Παθεοδόρου για το ρόλο του. Εγώ δεν μπορώ να μένω και νομίζω ότι τόσο θα να μην μένουμε στην εικόνα που είχαμε από τον Αθηναίο τον περσινό, σε μια ομάδα όπως ο Άρης που τα λέγαμε και εδώ πριν με τον Παύλο, είχε πολλά προβλήματα. Ο Αθηναίο πέρσι σε ένα προβληματικό μπασχετικό περιβάλλον. Και αυτό του βγήκε. Κανένας παίχτης δεν μπορεί να κάνει σούπερ σεζόν σε μια ομάδα που δεν τα πηγαίνει καλά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Ο Αθηναίο έρχεται τώρα όμως σε μια άλλη ομάδα, η οποία έχει αρχές στο παιχνίδι της. Είμαι σίγουρος ότι ο Παπαθεοδόρου ξέρει τι θέλει από αυτόν. Έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό του το τι θέλει. Και τώρα, τα χαρακτηριστικά που λέγαμε πριν, το πώς θα τα ταιριάξει, αυτή είναι η δουλειά του. Η δουλειά του προπονητή αυτή. Έτσι, το πώς και αν θα τα ταιριάξει. Γιατί, ξαναλέω, στα δικά μου τα μάτια, οι δύο παίχτες αυτοί, ο Αθηναίου με τον Κώστα, ταιριάζουν αρκετά. Ο καθένας στα δικά του, στο δικό του επίπεδο, έτσι. Νομίζω, ας πούμε, ότι ο Κώστα διαβάζει λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Αλλά είναι και ο Κώστα παίχτης που θέλει την μπάλα για να παίξει να δημιουργήσει. Το ίδιο είναι και Αθηναίου. Μένει ακόμα μια κίνηση στην περιφέρεια για τον ΠΑΟΚ και δύο ψηλοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πλέον από ελληνική αγορά που μπορεί να προκύψει για τον ΠΑΟΚ. Καθώς έτσι και οι περισσότεροι παίχτες που δυνητικά θα μπορούσαν να τον απασχολήσουν κλείνοντας τη μεταγραφική περίοδο έχουν βρει ομάδα. Οπότε θα πάει σε λύσεις που είχε τσεκαρισμένες. Όπως έλεγα και εδώ το μεσημέρι, μπορούμε να μπαίνουμε πλέον Αύγουστο. Προφανώς και τα χρήματα δεν είναι τα ίδια που δίνει στις αρχές Ιουλίου. Μπορεί να έχουν χαθεί κάποιες περιπτώσεις γιατί βρήκαν ομάδα. Αλλά δεν είναι τα ίδια χρήματα. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου προτάθηκε, παράδειγμα λέω τώρα, αρχές Ιουλίου με 15.000 το μήνα, δολάρια, στις αρχές Αυγούστου μπορεί να σου προταθεί με 12, μπορεί να σου προταθεί με 10. Το 12 είναι το ταβάνι του ΠΑΟΚ. Είναι στον κόσμο. Πολύ δύσκολα θα πάει παραπάνω. Πολύ δύσκολα θα δώσει τα ίδια. Έχει διάθεση να το κάνει, να ανέβει για ένα ακόμα συμβόλαιο και να φτάσει ψηλά.
Αλλά θα δούμε για ποιον θα, για ποιον θα είναι. Για το πώς θα, θα εξελιχθεί έτσι οι συγκεκριμένες υποθέσεις που μένουν για τον ΠΑΟΚ. Που δεν έχει κλείσει ρόστερ. Δεν νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή βιάζεται κιόλας να, να κλείσει. Νομίζω ότι οι κινήσεις που έχει να κάνει πλέον είναι συγκεκριμένες και πολλές από αυτές δεν χρειάζεται να γίνουν με κάποια βιασύνη. Σε πάρκ θα μαζευτεί 20 Αυγούστου, ξεκινήσει προετοιμασία. Το πρώτο παιχνίδι είναι 6 Οκτωβρίου με τον, με τον Πανιόνιο στο, στο κύπελο. Ξεκινάει επιθετικά σεζόν η αλήθεια. Οπότε, γιατί η σεζόν ξεκινάει με νόν στο πρόγραμμα. Ξεκινάει Τετάρτη-Σάββατο από την αρχή. Δεν έχει μεταβατικό στάδιο. Με το που ξεκινάει έχει παιχνίδια μεσοβδόματα και συνεχόμενα. Οπότε θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο όλη η ομάδα να είναι μαζί, να μονταριστεί στο κομμάτι της προετοιμασίας και των φιλικών, για να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση στο ξεκίνημα της, της σεζόν. Οπότε μένουν ακόμα κάποιες κινήσεις. Για τους ψηλούς δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένη εικόνα μέχρι τώρα. Και λέω δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένη εικόνα γιατί έχουμε μια πιο γενική από τον τρόπο που σκέφτομαι ο Παθεοδόρου και από αυτό που έκανε πέρσι. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να πάει σε δύο ψηλούς που θα είναι αθλητικοί, που δεν θα είναι δεινόσαυροι όπως λέω εγώ. Δηλαδή, 2-15 που κάθονται μέσα στη ρακέτα. Ο Παθεοδόρου γενικά μας έδειξε και πέρσι, και αυτό θέλει να κάνει και φέτος και να το εξελίξει όσο μπορεί. Προσπαθεί να έχει πολύ ισορροπημένες πεντάδες όσον αφορά τα ύψη και να έχει μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή να μπορεί σε αυτή την άμυνα που παίζει με τις πάρα πολλές αλλαγές ο ψηλός να ακολουθήσει τον, τον κοντό του αντιπάλου. Και γενικά το είδαμε και πέρσι, η ψηλή του ΠΑΟΚ πλην του Μαργαρίτη, που είχε έναν άλλο ρόλο ειδικά από ένα σημείο και μετά μέσα στη, στη σεζόν, έχουν λίγο ρόλο όχι χαμάλι, αλλά χρειάζεται να κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Να βγουν δυναμικά στα screen, να πάνε καλά στα rebound, να σμπρώξουν, να, να βγάλουν τους αντίπαλους φιλούς από το σημείο που τους, τους βολεύει, τις άνεσής τους, τη ζώνη άνεσής τους. Έχουν πολλές δουλειές να κάνουν και γι' αυτό πέρσι, αν θυμάστε, ειδικά στο ξεκίνημα, ο Πάγκο με τους φιλούς του είχε θέμα. Είχε θέμα στα rebound. Πέρασε καιρός για να βρει ρυθμό και σε εκείνο το κομμάτι. Πέρασε καιρός και δεν είχε να κάνει με το ότι, ξέρω εγώ, έφυγε ο ένας και ήρθε ο άλλος. Είχε να κάνει, νομίζω, με τη γενικότερη ομαδική λειτουργία και τον τρόπο που αντιλαμβανόταν πλέον και οι παίχτες ότι θέλει ο, ο προπονητής τους. Οπότε μένει λοιπόν μία ακόμα κίνηση που έχει να κάνει με την περιφέρεια, εκεί στο, στο Άσο 2, ίσως και ακριβώς Άσο, και δύο κινήσεις που έχουν να κάνουν με την, με την ρακέτα. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην είναι τρεις Αμερικανοί. Τρεις ξένοι, το πω έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να προκύψει τίποτα άλλο στην πορεία της μεταγραφικής περίοδου. Ένα κομμάτι που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι εκεί στα μέσα Σεπτεμβρίου, που θα υπάρξουν αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικής ομάδας και πάω πλέον και με τον Αθηναίου. Έχει αρκετούς που είναι να λείψουν τότε. Και επειδή μιλάμε για σε ένα καλό σημείο της προετοιμασίας και για μια εβδομάδα απουσίας, το να σου λείψει ο Αθηναίου, ο Κόνιαρης και ο Μαργαρίτης, εντάξει, είναι, είναι θέμα που πρέπει να, να το αντιπαρέλθεις. Επίσης, επειδή ο Κόνιαρης ολοκλήρωσε την παρουσία του στην, στην Αμερική και στο camp εκεί της, της εταιρείας που τον εκπροσωπεί, που βρέθηκε για περίπου 4 εβδομάδες camp βελτίωσης σε επίπεδο NBA, περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει και με το κομμάτι του, του συμβολέου του. Έτσι, γιατί ήταν εκεί ο Κόνιαρης, προφανώς και όλο το περιβάλλον το σχολιόταν με αυτό, με την παρουσία του εκεί, με την επιστροφή του στην, στην Ελλάδα. Είναι να γίνει μια επαφή με τον ατζέντη του προκειμένου πάω να καταθέσει τη σκέψη του και την πρότασή του για να, νεώσει, για να επεκτείνει στην εργασία. Ο Κόνιαρης έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι κάποια ομάδα χτύπησε την πόρτα του ΠΑΟΚ για να δώσει χρήματα για να τον αποκτήσει. Οπότε πρέπει να γίνει μια κουβέντα που θα έχει να κάνει με συνεργασία για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Θα μου είναι. Οτιδήποτε παραπάνω θα κάνει ο ΠΑΟΚ θα μου κάνει έκπληξη. Αν καταφέρει να τον κλείσει για 3 χρόνια ακόμα, λέω ένα παράδειγμα, τον Κόνιαρη. Ότι γενικά στηρίζει πολλά σε αυτόν,
Το ξέρουμε, έχει επικοινωνηθεί προς τα έξω, το έχουμε καταλάβει. Και γενικά στο μακροπρόθεσμο πλάνο του ΠΑΟΚ, ο Κόνιαρης είναι leader. Είναι leader, είναι άνθρωπος ο οποίος τον θέλει ο ΠΑΟΚ εκεί. Τον θέλει να τον έχει πρωταγωνιστή, τον θέλει να τον έχει μπροστά το συγκεκριμένο. Απλά, αν μείνουν τα πράγματα οικονομικά στον ΠΑΟΚ όπως είναι τώρα, ένα χρόνο καταφέρουν να επεκτείνουν το συμβόλαιο, θα είναι επιτυχία. Αν αλλάξει αυτό το κομμάτι, το οικονομικό, μιλάμε για κάτι άλλο. Όταν αλλάξει, ξέρετε μόνο πώς μπορεί να αλλάξει, το έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Μπάνεπρέλεβιτς πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 10 εδώ με τον Βασίλη Καβαδία, ο οποίος έχει κάνει τα διαλύματα να είναι 1,5 και 2 λεπτά. Το έχει καταφέρει και αυτό. Τα αναλύσαμε όλα τα μπασκετικά. Αύριο 2 ώρα μπασκετικό δεν έχει, γιατί 8 η ώρα έχει το φιλικό του Άρη. Ούτε Τετάρτη έχει, ρε φίλε, γιατί έχει Βασιλεία ΠΑΟΚ. Εμείς πάλι εδώ θα είμαστε όμως, ρε φίλε. Δεν κατάσταση αυτή. Ναι, έτσι. Ναι. Γιατί είναι στο ξενέρο το 9 η ώρα. Βάλτε το ρε φίλε 8. Βάλτε το 8 να είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού ξανά σαν Basket City. Την Πέμπτη εδώ με το Σταμάτη Μουρελή. Αύριο θα ακούσετε την αγαπημένη φωνή του Σταμάτη Μουρελή εδώ στις 8 να σας κάνει πάσες για Ολλανδία. Τετάρτη θα είμαι εγώ εδώ μέχρι κάποια ώρα για το Βασιλεία ΠΑΟΚ. Οπότε μπασχετικά ξανά την Πέμπτη. Ακολουθεί Παύλος Ραπτόπουλος μέχρι και τις 12. Εσείς μένετε στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και καλή υπομονή σε όλα.